Καλημέρα σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε. Λοιπόν, όπως βλέπετε σήμερα το βλογάκι μου θα ξεκινήσει λίγο διαφορετικά. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί έχει πάρα πολύ ωραία μέρα και θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο τα παιχνίδια του Βασίλη. Έτσι, σας είχα πει ότι έχω εκεί κάτι κουτιά με παιχνίδια. Εντάξει, ήταν μες τα κουτιά. Τώρα δυστυχώς είναι όλα κάτω. Ο Βασίλης βγαίνει στο μπαλκόνι και τα ρίχνει όλα κάτω. Διαλέγει, τα ξαναβάζει, τα ξαναπετάει. Δεν ξέρω τι κάνει. Τέλος πάντων, οπότε μαζεύω. Επίσης πήρα μια σακούλα και όσο λείπει ο Βασίλης, θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο να τα βγάλω έξω στο κάτω, ξέρετε, γιατί δεν παίζει με όλα τα παιχνίδια. Κρατάμε και δυστυχώς γεμίζουν σκόνη και δεν παίζει. Παρόλο που ο Βασίλης, αν θα το ρωτήσει, νομίζει ότι παίζει με όλα και τα θέλει όλα. Τέλος πάντων, οπότε ξεκαθαρίζω λίγο, μαζεύω ό,τι νομίζω ότι δεν θα παίξει με αυτά. Τα τακτοποιώ τα άλλα που έχει. Και επειδή είχαμε πάρα πολύ αέρα 2 μέρες, στο μπαλκόνι γίνεται χάμος, πάρα πολλά φύλλα, πολύ χώμα, σκουπίδια παντού, τριγύρω, ό,τι θέλετε μπορείτε να βρείτε στο μπαλκόνι μου. Οπότε προσπαθώ να το σκουπίσω πάρα πολύ καλά, γιατί θα προτιμούσα να το πλύνω, αλλά δυστυχώς επειδή δεν μπορώ να ρίξω νερό, θα σφουγγαρίσω, θα καθαρίσω τα κάγκελα γύρω γύρω με ένα πανάκι. Βλέπετε και μαζεύω όλες τις μπάλες του Βασίλη, είναι 5-6 δεν ξέρω πόσες και είναι πεταμένες όλο το σπίτι. Καταλαβαίνετε. Τον αέρα μεταφέρθηκαν οι γκλάστρες από τη θέση τους. Πίσω από τις γκλάστρες χαμός, φύλλα, χώμα, βλέπετε. Δεν ξέρω, πραγματικά γίνεται τη τρελή στο μπαλκόνι, οπότε προσπαθώ όσο μπορώ να σκουπίσω, να βγάλω όλα αυτά τα σκουπίδια και όλα για να μπορέσω να σφουγγαρίσω μετά. Μαζεύω σκουπίδια, βλέπετε πόσο έχω μαζέψει. Και τώρα με τη σειρά θα σκουπίσω λίγο το τραπέζι, γιατί πολύ σκόνη από τον αέρα πάλι και εκεί και στις καρέκλες και όλα και τα κάγκελα, χαμός γίνεται. Και θα μαζέψω και τις καρέκλες, θα τις βάλω στην άκρη για να μπορέσω να σκουπίσω από κάτω από το τραπέζι. Γιατί εντάξει, σας είπα ότι χαμός χώμα, πολύ σκουπίδι, πολύ, και δεν βγαίνουμε τώρα συχνά στο μπαλκόνι, οπότε εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν τα κάνεις κάθε μέρα, καλοκαίρι που καθόμαστε εκεί, καθαρίζω καθημερινά και το τραπέζι και σκουπίζω και για να είναι καθαρά. Αλλά τώρα εντάξει, βγαίνω μια φορά σε τόσο έξω και βλέπω ότι γίνεται χαμός, οπότε αποφάσισα σήμερα, επειδή έχει πολύ ωραία μέρα, ήλιο βλέπετε, να τα καθαρίσω. Εδώ πήρα τη σφουγγαρίστρια και προσπαθώ να κάνω και τα κάγκελα λίγο γύρω γύρω εκεί κάτω που έχει ένα κενό και μαζεύει και εκεί πολύ σκόνη, πολύ πράγμα, δεν ξέρω, είναι τραγικό. Οπότε αυτά. Πάντα σφουγγαρίζω το μπαλκόνι με χλωρίνη, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και ανάβουν τα τζάκια και φέρνει, εκτός ότι επειδή είμαστε ψηλά, εκτός από τη σκόνη, χώμα και τα λοιπά, φέρνει και καπνό, να το πω, δεν είναι καπνό, είναι δεν ξέρω τι, στάχτη, και μαυρίζει το μπαλκόνι, είναι όλο μαύρο, και αν βγαίνουμε έξω με τις παντόφλες, τα παιδιά συχνά βγαίνουν και με τις κάλτσες κιόλας, οπότε καταλαβαίνετε, όλη αυτή η στάχτη μαύρη μπαίνει μέσα στο σπίτι. Οπότε προσπαθώ όταν βγαίνω το χειμώνα ή το φθινόπωρο ή την άνοιξη, όταν δεν είμαστε καλοκαίρι, ξέρετε, έξω, όταν καθόμαστε συχνά, ή το καλοκαίρι καθαρίζω καθημερινά, οπότε δεν έχει τόση βρώμα. Και προσπαθώ να κάνω με χλωρίνη, γιατί μαυρίζει πολύ το μπαλκόνι από τα, επειδή οι καμινάντες είναι από πάνω μας ακριβώς, φέρνει πολύ σκόνη, πολύ στάχτη, πολύ μαυρίλα. Οπότε γι' αυτό προσπαθώ όσο μπορώ πιο συχνά να σφουγγαρίσω, ξέρετε, για να μην φέρνει όλο αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι. Εδώ με τη σειρά θα βάλω τις καρακλίτσες πίσω, τις έχω σκουπίσει καλά και θα τελειώσω το σφουγγάρισμα, θα περιμένω να στεγνώσει για να μπορέσω μετά να βγω στο μπαλκόνι να κάνω ό,τι άλλο έχω να κάνω. Και επειδή από το πρωί έχω βάλει ήδη πλυντήριο,
Μου τελείωσε, έχω βάλει ένα δεύτερο, θέλω να ταπλώσω το μπαλκόνι, είναι καθαρό, οπότε μου αρέσει έτσι όταν έχω πλύνει το μπαλκόνι, είναι καθαρό, σφουγγαρισμένο, να απλώσω τα ρούχα, να ξέρετε επειδή έχει και ήλιο, στεγνώνουν γρήγορα, να πάρουν και λίγο να τα κάψει ο ήλιο, είναι ό,τι πρέπει. Θα μου πεις γιατί δεν σηκώνεις τη τέντα, δεν τη σηκώνω γιατί σας λέω, επειδή είναι πολύ ψηλά και έχει και αεράκι, οπότε δεν θέλω γιατί εντάξει δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Τώρα μπορεί να βρέξει, ξέρετε, εγώ μόνη μου να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να τη σηκώσω γιατί κλείνει δύσκολα, οπότε δεν μπορώ ούτε να την ανοίξω, δεν ανοίγει ούτε εύκολα, οπότε προτιμώ να τα κάνει αυτό ο Ανδρέας. Δεν τη σηκώ, θα μπορούσα να τη σηκώσω για να μπαίνει ο ήλιος καλύτερα, αλλά και έτσι μπαίνει μια χαρά, παρόλο που δεν φαίνεται στο βίντεο, αλλά έχει ήλιο στο μπαλκόνι, οπότε απλώνω και θα πάω να ξεκινήσω να κάνω το σαλόνι γιατί και εκεί γίνεται χαμός, έχω να σφουγγαρίσω, να ξεσκονίσω, να σκουπίσω και τα λοιπά. Ξεκινάω λοιπόν με το σαλόνι, θα βγάλω τα μαξιλάρια από τους καναπέδες έξω γιατί όπως είπα έχει πάρα πολύ καλό καιρό και ήλιο και θέλω λίγο να πάρω ένα αεράκι. Τα ριχτάρια θα τα τεινάξω καλά και θα τα πλύνω, θα τα βάλω στο πλυντήριο. Μετά θα βγάλω και τα υπόλοιπα τα μαξιλάρια από την πολυθρόνα, από το πουφ που έχω, επίσης θα βγάλω και αυτά που έχω στο πάτωμα. Λοιπόν, ένα διαλυματάκι, σταμάτησα λίγο να κάνω τις δουλειές. Θα φάω ψωμάκι με αβοκάντο, το γνωστό με πολύ μαύρο πιπέρι, γιατί έτσι μου αρέσει το αβοκάντο να είναι, δεν θέλω ούτε αυγό ούτε τίποτα, μόνο αβοκάντο και ψωμάκι, καφεντάκι. Και θέλω τώρα να κάτσω να σας φτιάξω τη φωτογραφία για το βίντεο, γιατί είχα κάνει μια βλακία, πήγα να σκουπίσω εδώ το πληκτρολόγιο και μου πετάχτηκε, με πέταξε έξω από το πρόγραμμα και ξαναφόρτωσα το βίντεο, οπότε άργησα λίγο, δεν πειράζει, θα φάω και μετά θα πάω να συνεχίσω, θέλω να βάλω σκούπα, θέλω να κάνω πολλές δουλειές, δεν ξέρω τι θα προλάβω, οπότε αυτά. Συνεχίζω εγώ εδώ να ετοιμάσω τη φωτογραφία, να φάω και τα λέμε λίγο αργότερα. Τώρα επειδή ξέρετε ότι έχουμε το γάτο, προσπαθώ πάντα να σκουπίσω να μην έχει τρίχα πουθενά και να δεν μ' αρέσει, σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν μ' αρέσει να βλέπω τη τρίχα στα έπιπλα, στα ρούχα κτλ. Αλλά και δεν είναι μόνο οι τρίχες, είναι και εμείς που καθόμαστε καμιά φορά τα παιδιά κάτι τρώνε, κανένα μπισκότο, κανένα δεν ξέρω τι, οτιδήποτε. Έχει ψίχουλα, μαζεύει και γύρω γύρω από τα μαξιλάρια και ξέρετε στο καναπέ που έχει κενά. Επίσης σκουπίζω και την πολυθρόνα και το πουφ. Και μετά αποφάσισα να βγάλω την άλλη τη σκούπα που με αυτήν εντάξει καθαρίζω καλύτερα γιατί μπαίνει σε όλες τις γωνίες, όλα τα κενά που δεν μπορεί να μπει η άλλη σκούπα, η άλλη είναι έτσι να καθαρίσει για λίγα πράγματα και θα κάνω γύρω γύρω όλες τις γωνίες, όλα τα σημεία που δεν τα κάνω καθημερινά, που εντάξει καθημερινά σκουπίσει έτσι πρόχειρα για να μην φαίνεται, ενώ μια φορά την εβδομάδα, μπορεί και δύο, θα καθαρίσω. Μου αρέσει πάρα πολύ να καθαρίζω στην μπαλκονόπορτα κάτω. Σας έχω πει ότι θέλω να είναι πάντα καθαρά. Δεν μου αρέσει όταν είναι βρώμικο αυτό το κενό, ξέρετε εκεί που είναι το τζάμι κάτω, εσείτε και τα λοιπά, δεν ξέρω πώς λέγεται, τέλος πάντων έχει σημασία. Οπότε σκουπίζω γύρω γύρω όλα, τραβάω τραπέζια, κάτω από το τραπέζι χαμός, κάτω από το πουφ χαμός, ο Βασίλης τρώει στο τραπέζι, οπότε όλα είναι από κάτω. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, καλά να είμαστε, παιδιά είναι, οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι και παιδιά να μην έχεις, το σπίτι θέλει καθάρισμα, όσο και να καθαρίσεις, όσο και να κάνεις, πάντα χρειάζεται και πάλι να καθαρίσεις και πάλι να το προσέχεις για να διατηρείται το σπίτι να είναι καθαρό. Λοιπόν, τώρα μαζεύω ότι είναι τριγύρω, ότι δεν μου αρέσει να φαίνεται και μετά θα ξεσκονίσω, όχι θα σφουγγαρίσω, τι λέω, και μετά θα βάλω τη σκούπα κάτω από τη τραπεζαρία, την ηλεκτρική. Βλέπετε δεν μου φτάνει το καλώδιο, οπότε πήρα την μπαλαντέζα και γιατί και εκεί εντάξει σκουπίζεις αλλά όχι τόσο καλά, εντάξει με τη σκούπα με την άλλη δεν μπορεί να πιάσει όλα, δεν τραβάω κάθε μέρα τις καρέκλες στην άκρη, ξέρω εγώ σφουγγαρίζω κάτω από τα τραπέζια και εν τω μεταξύ πήγα να βάλω να γεμίσω το κουβά με νερό για να σφουγγαρίσω κάτω από τις καρέκλες που είναι κάτω από τη τραπεζαρία και τα λοιπά και είδα ότι μου έχει τελειώσει το πλυντήριο, έχει πληθεί, οπότε
Αποφάσισα να τα βγάλω για να βάλω και τα ριχτάρια να τα πλύνω να στεγνώσουνε. Εφόσον έχει ήλιο τώρα μια χαρά θα στεγνώσουνε γρήγορα. Λοιπόν, βάζω πλυντήριο και πάω να συνεχίσουμε το σκούπισμα και με το σφουγάρισμα. Είχα σκουπίσει, τώρα θα σφουγγαρίσω κάτω από τις καρέκλες πάρα πολύ καλά. Κάτω από το τραπέζι έχει ένα μικρό κενό στη μέση, το οποίο μόνο εκεί σφουγγαρίζω. Δεν είναι το τραπέζι με τέσσερα πόδια, οπότε καταλαβαίνετε. Τις καρέκλες, επειδή είναι δερμάτινες, τις καθαρίζω με ένα βιτέξ και το χωρίς τίποτα. Έτσι, επειδή μαζεύει σκόνη επάνω, ξέρετε, δεν είναι υφασμάτινες που μπορείς να βάλεις σκούπα ηλεκτρική ή δεν ξέρω τι να τις καθαρίσεις, οπότε τις σκουπίζω πάντα με ένα πανάκι. Και τις βάζω πίσω και έτσι και από την άλλη μεριά με το ίδιο τρόπο σκούπισμα, σφουγάρισμα, σκουπίζω τις καρέκλες μετά στη συνέχεια. Και τώρα θα πάω να, επειδή είχα σκουπίσει κάτω από την πολυθρόνα, κάτω από το πουφ και τελικά κάτω από το τραπέζι, τώρα θα πάω να σφουγαρίσω εκεί που, εντάξει, δεν το κάνω καθημερινά, έτσι, σας λέω μια φορά σε τόσο, τράβηξα όλα τα έπιπλα και από κάτω σφουγαρίζω, δεν σφουγαρίζω με χλωρίνη σήμερα, σφουγαρίζω με άζαξ για πατώματα, μυρίζει ωραία, πολύ ωραία, οπότε αυτά, τράβηξα, όπα, άνοιξε και το τραπέζι, δεν πειράζει, θα το κλείσω μετά. Και επίσης πάλι εκεί κάτω στην μπαλκονόπορτα, τρέλα μεγάλη αυτή, με το χέρι, με τη σφουγγαρίστρα, σκύβω για να το καθαρίσω, να μην έχει ούτε ένα ψίχουλο, ούτε τίποτα, ούτε ένα σκουπιντάκι. Και τώρα στη συνέχεια θα σκουπίσω ό,τι άλλο έχει παραμείνει εκεί, σκουπιντάκια. Λοιπόν, έφυγα, παράτησα όλες τις δουλειές στη μέση, δεν πρόλαβα να ξεσκονίσω, σφουγάρισα, όμως είδατε κάτω από το καναπέ, όχι από το καναπέ, δεν μπορώ να το κουνήσω, πολυθρόνες, καρέκλες και τα λοιπά. Θα γυρίσω να ξεσκονίσω και να σφουγγαρίσω όλο το σπίτι. Φαγητό σήμερα δεν θα μαγειρέψω γιατί έχω, οπότε αυτά. Τα ντομάτια μάζεψα, δεν τράβηξα αυτό γιατί δεν βιαζόμουν και τα έκανα στα γρήγορα. Οπότε φεύγω να πάρω το Βασιλάκι, τον είναι ήδη στο σπίτι. Κάθεται, περιμένει να έρθω να φάμε. Κάπως έτσι σήμερα. Λοιπόν, πήρα τον μπυλακούλι, κοιτάξτε εδώ ένα όμορφο αγόρι. Γεια σου! Γεια σου καλέ! Πες μας γεια! Έτσι λέμε γεια! Γεια! Αυτό καλέ. Τι ήταν αυτό, πώς πέρασε σήμερα. Ωραία. Παρασκευούλα, γιούπι. Αλλά δεν του αρέσουν τα ντολμαντάκια, λέει. Ο Βασίλης τελευταία τίποτα δεν θέλει να φάει. Όλο χαζομάρες θέλει να φάει. Για πάμε, Δεν μου άνοιξε. αρέσουν τα δολμαντάκια. Ναι, τι σ' αρέσει. Μπορείς να μου πεις τι φαγητό σ' αρέσει. Από όσο καταλαβαίνω, τελευταία τίποτα δεν σ' αρέσει. Όχι. Ωχ, κάτι είδε. Τη σακούλα, ξέχασα να την πετάξω. Ωχ. Μαμά έκανε ντουλίτσες. Ξεκαθάρισα το μπαλκόνι και τα παιχνίδια σου. Εσύ μεγάλωσες τώρα, δεν τα χρειάζεσαι αυτά. Λοιπόν, έφερε τα μαξιλάρια μέσα. Βλέπετε και η Τόνια κάθεται. Τα έχω τυνάξει μια χαρά. Δεν τράβηξα όλα αυτά γιατί τα έκανα γρήγορα για να κάνω να πάω τώρα. Θα βάλω στα παιδιά να φάμε. Επίσης τι έχω κάνει, έχω ξεσκονίσει στο σαλόνι, έχω ξεσκονίσει τα ντομάτια, έχω αλλάξει τις πετσέτες στο μπάνιο, το πατάκι το άλλαξα, τώρα θα πάω να σφουγγαρίσω σε όλο το σπίτι και να απλώσω άλλο ένα πλυντήριο, τα ριχτάρια τα έχω πλύνει, τα έχω απλώσει από εκεί. Από εδώ που άπλωσα μια απλώστρα με λευκά, θα βάλω τώρα την δεύτερη απλώστρα με μαύρα, τα έχω βγάλει ήδη έξω. Οπότε πάω να σφουγγαρίσω, βγαίνω έξω έτσι προς το μπαλκόνι, απλώνω και πάμε να φάμε γιατί η ώρα είναι, τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς γιατί δεν θέλανε τα παιδιά να φάνε αμέσως. Οπότε πάω να τελειώσω να κάνω αυτό, να μην έχω άλλο με τις ντουλίτσες και θα κάτσουμε να φάμε με την ησυχία μας. Αυτά. Σας λέω δεν τράβηξα όλα γιατί τα έκανα γρήγορα για ξέρετε να τελειώσω να προλάβω. Νομίζω τελείωσα.
Σας λέω, τα σεντόνια δεν τα άλλαξα σήμερα ή αύριο θα μήπως προλάβω αύριο, αλλιώς θα τα αλλάξω την Δευτέρα. Κάπως έτσι, σήμερα η μέρα μας. Τι κάνατε εσείς την Παρασκευή, πώς περνάτε? Λοιπόν, καθίσαμε να φάμε ντολμαντάκια σήμερα και πάλι εδώ κάποιος δεν θέλει ντολμαντάκια, αλλά δεν πειράζει. Ο Βασιλάκης είναι αυτός. Είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ νόστιμο, οπότε καλή όρεξη εμάς και καλή όρεξη εσάς αν τρώτε. Λοιπόν, έφαγα και επειδή σήμερα δεν έχω να κάνω μαθήματα με το Βασίλη, έχω δικαίωμα να ξεκουραστώ λίγο. Θα ήρθε στην κρεβατοκάμαρα. Ο Μάη με περίμενε εδώ. Λέει, έλα, έλα. Είχε ασπρίσει εδώ η μούρη του. Εχθές γελάγαμε το Ανδρέα, το κοροϊδεύαμε. Μεγάλωσε. Ή από το στρες ή δεν ξέρω. Ή επειδή είναι μεγαλούτσικος. Γέρασε το γατί μας, ναι. Γέρασες, μωρέ. Γέρασες. Πού πας, Μάη. Πού αναβαίνεις, Μάη. Έλα. Οπότε σας αφήνω να ξεκουραστώ λίγο και μετά. Η Τόνια σήμερα έχει γάλλικα. Ο Βασίλης δεν έχει τίποτα. Χαλαρώνουμε. Κάπως έτσι. Ναι, Μαϊούσικ. Μάη. Μάη. Μάη, Μάη, Μάη. Βλέπετε εδώ κοντά στη μύτη είναι άσπρα τα τρίχες του, τα μαλλιά. Λοιπόν, να είμαι πάλι εδώ, ξεκουράστηκα λίγο. Αλήθεια είναι ότι με πήρε ο ύπνος και τώρα το μετανιώνω που πήγα και ξάπλωσα. Γιατί σηκώθηκα πάλι με πονοκέφαλο, δεν ξέρω τι φταίει. Σας είπα χτες, προχωρήσει. Σήμερα σηκώθηκα μια χαρά. Δεν με κουνούσε καθόλου, έκανα ντουλές, είδατε. Όλα καλά και μόλις τώρα ξάπλωσα λίγο, σηκώθηκα πάλι. Δεν ξέρω, ή ο καιρός θα αλλάξει, γιατί έφτιαξε ένα καφεντάκι να πιω. Χτες δεν ήπια καφέ το απόγευμα, λέω μήπως ή αυτό με πονάει το κεφάλι, γιατί πίνω καφέ. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν είναι ειλικρινά. Τέλος πάντων, γράφετε πάρα πολλές μανούλες ότι και εσείς έχετε πονοκέφαλο. Εγώ νομίζω ότι είναι ο καιρός, γιατί βλέπετε μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς, αλλάζει πάρα πολύ η θερμοκρασία και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, για μένα προσωπικά με επηρεάζει πάρα πολύ. Τώρα τελευταία χρόνια παλιά δεν είχα αισθανόμουν καθόλου, τώρα όμως το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Όταν πάει να αλλάξει ο καιρός, είτε πονοκέφαλο, είτε τα κόκαλα με πονάνε, είτε τα χέρια, τα πόδια. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, ο παππούς μου, η γιαγιά μου λέγανε, αχ πονάνε τα χέρια, πονάει το πόδι, πονάει το χέρι. Λέω, πώς γίνεται να σε πονάει το χέρι και το πόδι. Λέει, δεν μπορούσα να καταλάβω ως παιδί, πώς γίνεται αυτό, και όμως τώρα καταλαβαίνω. Και ναι. Οπότε έκατσα τώρα, η Τόνια είναι στα γαλλικά, ο Βασίλης με τον Ανδρέα πήγε κάτω στο γαράζ να παίξουν ποδόσφαιρο και εγώ έκατσα γιατί θέλω να κάνω μοντάζ αυτό που τράβηξα σήμερα, να ηχογραφήσω το βιντεάκι, να το κάνω λίγο διαφορετικά γιατί τραβούσα το πρωί γρήγορα να κάνω όλα, ξέρετε, και θέλω να μιλήσω λίγο, να το ηχογραφήσω, δεν ξέρω τι θα μου βγει και πώς θα μου βγει, τέλος πάντων. Θέλω να μου γράψει, σας αρέσουν έτσι τα βιντεάκια, σας αρέσουν όταν τραβάω έτσι όπως τραβάω. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, για καθημερινό vlog όπως κάνω εγώ βίντεο ημερολόγιο, είναι λίγο δύσκολο να κάνεις έτσι ηχογραφημένα, γιατί αυτό θέλει περισσότερη δουλίτσα, περισσότερο μοντάζ, περισσότερο, δεν κάνουν έτσι. Τα βλογκάκια που είναι που το κάνεις μια φορά την εβδομάδα, ναι, κάθεσαι, κάνεις μοντάζ, παίζεις, κάνεις, ράνεις, δεν ξέρω τι. Τα βλογκάκια που κάνουν καθημερινά δεν κάθονται έτσι και κάνουν μοντάζ, ξέρετε, super pooper wow, γιατί εντάξει, δεν ούτε προλαβαίνεις, ούτε και δεν χρειάζεται στην καθημερινή ρουτίνα να κάνεις τέτοιο μοντάζ. Οπότε αυτό, σας αφήνω τώρα να κάνω όσο τα αγόρια μου είναι κάτω, γιατί θέλει ησυχία, θέλει, ξέρετε, να μην έχει φασαρία κτλ. Παρόλο που άνοιξα το παράθυρο, γιατί σφουγάρισα λίγο, γιατί ο Βασίλης πήρε, όσο εγώ ήμουν ξαπλωμένη, πήρε πορτοκάλι, έφαγε και έχει στάξει κάτω. Αυτά είναι, όταν έχεις παιδάκια, όσο και να καθαρίζεις, δεν... Και σφουγγάρισα ξανά τώρα που βγήκε για να είναι καθαρό και δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι όταν βλέπω αυτό το πράγμα, δεν, παρόλο που τώρα έχω λίγο ηρεμήσει. Από την αρχή όταν πρώτο έκανα παιδιά, ήμουνα πολύ στη τσίτα, να μην έχει ψίχουλο, να μην το ένα, να μην το άλλο. Είμαι πολύ... Εντάξει, τώρα τα έχω ψηλό παρατήσει, γιατί δεν γίνεται, τρελαίνεσαι, δεν μπορείς να... Αν κάθεσαι και τρέχεις από πίσω και κάνεις και αυτά...
Οπότε κάπως έτσι. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα, θα πιω και το καφεντάκι μου και τα λέμε αργότερα. Δεν ξέρω, δεν βλέπω να κάνω κάτι σήμερα το σπουδαίο, ούτε θα μαγειρέψω, ούτε θα δω ό,τι άλλο έχω. Θα ανοίξω την κάμερα και θα σας δείξω. Οπότε αυτά. Λοιπόν, τελείωσα. Ψιλοζαλίστηκα εκεί στο υπολογιστή. Ήπια και το καφέ μου, γύρισαν και τα αγόρια μου. Παίξανε στο γαράζ. Ήσασταν. Τι παίξατε, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ? Ποδόσφαιρο. Ο Βασίλης κάνει μπάνιο στην πανιέρα, νομίζω. Βασίλη, στην πανιέρα είσαι? Για να σε δω. Αγόρι μου, γλυκό. Ζωζονάκι μου, όμορφο. Καλά είσαι? Πώς έπαιξες με τον μπαμπά, κάτι χαλαρώνεις εκεί? Ναι. Πού είναι το όμορφο το αγόρι μου? Να το που χαλαρώνει μέσα στο μπάνιο. Κούκλος, ε? Μια χαρά είσαι εκεί, μπράβο. Σ' αφήνω, εντάξει. Περίμενε. Τι να περιμένω, κάνε το μπανάκι σου εκεί. Περίμενε. Τι θέλεις, παιδί μου? Ω, μη! Βασίλη, ρίχνει το νερό κάτω. Γεμίζει το μπάνιο με το. Φαίνεται λίγο, αλλά δεν πειράζει. Μην ρίχνει έτσι. Ναι. Βασίλη, κοίτα εδώ, όλο παντού. Σε παρακαλώ, Βασίλη, μην το κάνει. Πω πω μου γέμισε το μπάνιο με νερό, έχει ρίξει παντού, στους τοίχους, στο έπιπλο, όπου θέλετε. Τι έγινε, Ανδρέα, πώς είσαι? Καλά, μου το νέα. Τι έχει, τι νέα? Βλακίες. Βλακίες, δεν έχει κάτι ωραίο, ε? Λοιπόν, ντυθήκαμε τώρα, εντάξει, έχει περάσει αρκετή ωρίτσα. Πάμε να πάρουμε τη Τόνια από τα γαλλικά, βγαίνουμε όλοι μαζί να περπατήσουμε λίγο. Εδώ το αγόρι μου. Ναι, στέγνωσε, ντύθηκε όμορφα, μια χαρά. Βάλε το πουφανάκι, ναι, έλα. Έβαλα! Ναι, κούμποσε το. Λοιπόν, φεύγουμε και τα λέμε μετά. Λοιπόν, γυρίσαμε σπίτι και ο Βασίλης μου ζήτησε, θέλει να του φτιάξω κρέπες για βραδινό, να φάει με μαρμελάδα. Οπότε, πάμε να φτιάξουμε κρέπες. Εσύ θέλεις κρέπες, Ζουζούνα? Ναι, ε? Παπά. Ναι. Στο σχολείο έχουν κρέπες στο κηλικείο. Κρέπες στο κηλικείο, ναι. Και ποιος τις φτιάγνει? Στο σχολείο σου? Όχι στο σχολείο μου. Στο ποιο σχολείο? Σε ιδιωτικό. Α, και ποιος φτιάγνει τις κρέπες στο σχολείο? Να πάμε από Δευτέρα σε ιδιωτικό σχολείο. Ναι. Και εγώ μπορώ να σου φτιάξω και να σου δώσω στο σχολείο κρέπες άμα θέλεις. Πολύ ευχαρίστως, θέλεις? Ναι. Μπράβο, οπότε την Δευτέρα θα σου δώσω κρέπες στο σχολείο για να φας. Άκου, κρέπες θέλει το παιδί μου. Μωρό μου. Ποιος πηγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο, για γράψτε μας, έχετε κρέπες στο κηλικείο? Μάι. Μη φωνάζεις, Μάι. Οπα. Έτοιμος ο χυλός για τις κρέπες. Έτσι έχω βάλει 1 λίτρο γάλα. Βασικά δεν ήταν ακριβώς 1 λίτρο, ήταν λίγο λιγότερο. Βάζω και λίγο νεράκι. Λίγο αλατάκι, ζάχαρη 2 κουταλιές της σούπας και 2 αυγά μεγάλα. Αν είναι μικρά βάλτε 3 αυγά. Και μετά βάζω περίπου 50 ml λάδι, ελαιόλαδο, όχι ελαιόλαδο, γιατί με ελαιόλαδο θα βγουν σκούρες, ούτε βούτυρο δεν βάζω, πάλι βγαίνουν σκούρες οι κρέπες, οπότε δεν θέλω. Θέλω ένα πολύ ανακάτεμα και σιγά σιγά θα αρχίζω να τις τηγανίζω. Αυτά, από εκεί το αγόρι μου τρώει δολμαδάκια. Ποιος κάθεται εδώ τόσο όμορφα? Ποιος αγαπάει τον μπαμπά τόσο ωραία? Όσο εγώ ψήνω κρέπες, εδώ μεγάλη αγάπη. Ναι. Μεγάλη αγάπη. Ναι. Ο άντρας μου με καμαρώνει, βλέπετε? Βλέπει τι κάνω εγώ όλη μέρα όταν λείπει. Εδώ τι κάνεις, ναι. Ελέγχει, τι κάνω? Κάνω δουλειά ή δεν κάνω δουλειά? Ναι. Πώς περνάει η ώρα σου? Πώς περνάει η ώρα μου, είδες πώς περνάει? Μια χαρά. Πω πω, ζηλεύω, Μάη, και εγώ θέλω έτσι. Κι εγώ θέλω τέτοιες σαγαλίτσες και φυλάκια. Πω, 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 αγάπη. Κοιτάξτε εδώ. Σταμάτα, κοιτάξτε παιδί. Εδώ. Τι σκέφτεται, τι αισθάνεται αυτό το πράγμα, πείτε μου. Τι δεν καταλαβαίνει ότι το προσέχει, δεν καταλαβαίνει ότι το καθαρίζει, το ταΐζει. Όλα τα καταλαβαίνει, όλα ξέρει ποιος. Κοιτάξτε εδώ, αγάπη. Ναι, μωρέ, ναι, ναι, ο μπαμπάς, ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς, ναι. Εντάξει. Κάτσε τώρα. Δεν τελείωσα. Περίμενε. Θέλω και άλλη αγάπη.
Και άλλη πολύ αγάπη χρειάζομαι. Ναι, μωρέ, ναι. Λοιπόν, τελείωσε με τις κρέπες, σχεδόν τις τσακίσανε. Μια χαρά φάγαν τα παιδιά με μαρμελάδα, ο Ανδρέας με μέλι, λέει πολύ ωραίες. Εγώ έφαγα μία και μισή έφαγα μετά από το Βασίλη, γιατί έβαλε μέλι και δεν το άρεσε με μέλι, θέλει με μαρμελάδα να φάει. Ήρθα τώρα εδώ, θα σας χαιρετήσω γιατί θέλω να τελειώσω το βιντεάκι. Γιατί σας είπα ότι ξεκίνησα να κάνω μοντάζ, έχω ηχογραφήσει από την αρχή που έκανα ντουλίτσες και τα λοιπά. Και τώρα λέω να το κάνω μοντάζ, να τελειώσω, να μην έχω αύριο το πρωί να αγχώνομαι ότι έχω να κάνω μοντάζ, να κοιμηθώ μέχρι το μεσημέρι αύριο. Εντάξει, πλάκα κάνω, όχι, αλλά εντάξει. Μέχρι το απόγευμα, ναι. Έχουμε αγώνα αύριο. Εντάξει, έχουμε, εμείς δεν θα πάμε, θα πάει ο Ανδρέας. Οπότε αυτά, εμείς την Κυριακή μπορεί να πάμε. Όλοι μαζί. Οπότε αυτά, αυτό ήταν το βλογκάκι μας σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ και πάλι που είστε μαζί μας. Το μαλλί μου σκίζει. Πάω τώρα να λουστώ, να κάνω μπάνιο, να χαλαρώσω λίγο. Σκέφτομαι μέσα στην πανιέρα. Ζήλεψε το Βασίλη. Κάτι παντρεύεται ο Βασίλης μέσα στη κουζίνα. Μαζεύει από πίσω του. Οπότε φιλάκια πολλά. Τα λέμε αύριο. Bye bye.